Και να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του Συλλόγου που βρίσκεστε απόψε εδώ σε μια γιορτή που με πολύ χαρά και ενθουσιασμό δημιούργησαν οι αθλητές και οι προπονητές του Αθλητικού Συλλόγου Αριάδων. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχηθώ καλή διασκέδαση, αλλά είμαι πολύ περίεργος να δω τι διασκέδαση μπορούν να σας προσφέρουν. Ένας ατάλλαντος DJ, Γιάννη μου τα καλύτερα λίγα, να μην ανησυχείς, ένας κουφός ηχολήπτης και ένας μισότραυλος εκφωνητής. Τέλος πάντων, το καλό στην υπόθεση είναι ότι όλους εμάς θα μας επισκιάσουν όλα αυτά τα παιδιά που με τα νιάτα τους, τη θέλησή τους και το αθλητικό πνεύμα που τα διέπει θα μας καταπλήξουν. Και εμείς φυσικά θα τα ανταμάξουμε με το θερμότερο χειροκρότημά μας. Συνέχεια. Πριν σας αφήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Εμμανουέλα και τον κύριο Κυριάκο, τον κύριο Κυριάκο και την κυρία Εμμανουέλα, που μου εμπιστεύτηκαν και φέτος την παρουσίαση της γιορτής
και να καλέσω για ένα σύντομο χαιρετισμό την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Εφη Μπούνα. Από μένα, σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Βασίλη, ευχαριστώ. Ελπίζω να μην τραβλήσω. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί γονείς και φίλοι του Αθλητικού Συλλόγου Αριάδνη Περιστερίου, καλησπέρα από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας απόψε κοντά μας, κοντά στα παιδιά σας. Θα παρακολουθήσετε τη σταδιακή εξέλιξή τους από τη στιγμή που τα εμπιστεύεστε στους άξιους γυμναστές μας, στο δειλό ξεκίνησμα της επαφής τους στο άθλημα της γυμναστικής, σε όποια μορφή επιλέξουν καταρχάς, μέχρι την οριστική ένταξή τους στο άθλημα που οι προπονητές θα κρίνουν ότι έχουν τις μεγαλύτερες ικανότητες να αποδώσουν τα μέγιστα, εκπροσωπώντας το σύλλογό μας επάξια σε πανελλήνιες και διεθνείς διοργανώσεις. Σκοπός του σωματείου είναι η αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών του και η δημιουργία ηθικών και ισχυρών χαρακτήρων διαμέσου του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορφωτικών προγραμμάτων επί των αθλουμένων. Η σταδιακή πρόοδος των αθλητών μας φαίνεται στις επίπονες πρόοδες τους και κυρίως των τελευταίων ημερών, θα τις έχετε βιώσει και οι γονείς βεβαίως, με σκοπό την αποψινή τους παρουσία μπροστά σας με όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Θαυμάστε τις προσπάθειες των παιδιών σας και των προπονητών τους και χαρίστε τους το πιο δυνατό σας χειροκρότημα. Καλή συνέχεια στη βραδιά σας, απολαύστε την. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη γιορτούλα μας και φυσικά με μπεμπέ μουσικοκινητική αγωγή. Το ιδανικότερο άθλημα για να ξεκινήσει ένα μικρό παιδί τον αθλητισμό είναι η γυμναστική. Είναι απαραίτητο για τη σωστή ανάπτυξη και τη σωματική τους διάδραση να προσφέρουμε στα παιδιά μας μια πλούσια ποικιλία κινητικών δραστηριοτήτων. Ακόμα και από μικρή ηλικία, από την ηλικία των 3 ετών, το παιδί διδάσκεται τη συνεργασία, το ομαδικό παιχνίδι, τις βασικές αρχές, τη γυμναστική και προπάντων τη χαρά της κίνησης. Συγχαρητήρια που επιλέξατε τη γυμναστική στα πρώτα αθλητικά βήματα του παιδιού σας. Σας παρουσιάζουμε λοιπόν με πολύ καμάρι τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες του Συλλόγου Αριάδνη Περιστερίου. 36 πιτσιρίκια που έρχονται για να σκίσουν. Συγχαρητήρια στους προπονητές τους για την προετοιμασία του προγράμματος. Οι προπονητές τους είναι η κυρία Βάσκια Γεωργακοπούλου και η κυρία Σταυρούλα Ζαραλίκου. Ζεστό χειροκρότημα για τα παιδιά μας, το θερμότερο χειροκρότημα για τα πιτσιρικάκια μας. Έχουμε να κάνουμε πολύ πολύ μικρά παιδάκια. Την υπομονή σας, τη συμπαθιά σας. Και σε δύο λεπτά και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Thank you.
μικρές ηλικίες συμβαίνουν για τα κλάματα όπως είναι φυσικό. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά η υπομονή να μας περάσει το τράκι. Θα συνεχίσω. Ή μάλλον θα αρχίσω. Ένα θερμό χειροκρότημα. Να τα ζεστάνουμε με ένα χειροκρότημα, να μην τρέπονται. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε.
Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Μπράβο. Για τη συνέχεια, το φυτώριο του τραμπολίνο. Το τραμπολίνο προσφέρει τις συγκινήσεις του πρωταθλητισμού στους τολμηρούς, παράλληλα όμως αποτελεί για όλους ένα πολύ καλό μέσο άθλησης. Η γυμναστική στο τραμπολίνο, ακόμα και όταν θυσιάζει τα επίπεδα του απλού συναγωνισμού, απευθύνεται σε όλους, προσφέροντας εκχύμαση και ψυχαγωγία. Τα παιδιά διασκεδάζουν και παράλληλα γυμνάζονται με πολύ ενθουσιασμό και όρεξη σε ένα πολύ ευχάριστο και ζωηρό μάθημα. Το τραμπολίνο είναι πολύ χρήμα σε όλο τον κόσμο και συνδυάζει δύναμη, ευκαιρισία, ισορροπία, φυσική κατάσταση. Θαυμάστε λοιπόν τώρα τις προσπάθειες των μικρών μας αθλητών στο τραμπολίνο, στο mini tramp και στις ασκήσεις εδάφους. Προπονητής των παιδιών, ο κύριος Βασίλης Μποτάς. Break it.
Yankees. I am the moon at the door of space.
1994 με πλήθος διακρίσεων σε πανελλήνιες και διεθνείς οργανώσεις.
Από την περσινή χρονιά βρήκαν οι βάσεις για μια νέα ομάδα ακροβατικής από τα φυτώρια της Γενικής Γυμναστικής και είμαστε ήδη πολύ ευχαριστημένοι από την πρόοδο των παιδιών και την προσπάθεια των προπονητών. Θαυμάστε λοιπόν την προσπάθειά τους. Προπονήτρια της ομάδας, η κυρία Σταυρούλα Ζαρίκου. Ζαραλίκου, συγγνώμη. Στους προπονητές θα προσθέσω και το κύριο Κωστή Νοδαράκη. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στους προπονητές φυσικά. Επόμενο πρόγραμμα από το φυτώριο της Γενικής Γυμναστικής. Τα παιδιά παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γυμναστικών ασκήσεων πλαισιωμένο με χορογραφία. Σε ένα ομαδικό πρόγραμμα, εκτός από τις ασκήσεις τους, τα παιδιά εκπαιδεύονται στη συνεργασία, στην ομαδική δουλειά και στο συγχρονισμό. Συμμετέχουν 14 κοριτσάκια 7 έως 9 ετών. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Προπονήτριες, η κυρία Βάσια Γεωργακοπούλου και η κυρία Σταυρούλα Ζαραλίκου. Thank you.
Επί σειρά ετών. Έχουν το όραμα να γίνουν μεγάλοι αθλητές και το αποδεικνύουν σε κάθε τους εμφάνιση. Είναι η αγωνιστική ομάδα τραμπολίνου στις κατηγορίες Παμπέδων Πανκορασίδων με προπονητή τον κύριο Βασίλη Μποκοτά. Πρώτα όμως, επιτρέψτε μας να σας παρουσιάσουμε την αγωνιστική μας ομάδα, τα νεοσύλλεκτα ταλέντα του συλλόγου μας. Το 2016 θα είναι η πρώτη τους αγωνιστική χρονιά. Ήδη προετοιμάζονται καθημερινά. Είναι πολύ καλή δουλειά και αναμένουμε επιτυχίες στο μέλλον. Ωστόσο, ακολουθούν και άλλα πολλά μικρά ταλέντα. Τα παιδιά θα εμφανιστούν σε γκρουπ. Πρώτο γκρουπ προαγωνιστικής ομάδας λαμβάνουν μέρος η Χριστοπούλου Ναταλία, η Μαβίτσι Μορφούλα, η Καμβιλά Έρη, η Πνευματικού Μιχαέλα και ο Παψάλης Γιάννης. Ένα χειροκροτό. Χριστοπούλου Ναταλία, Μαβιτζή Μορφούλα, Καντιλά Έρη, Πνευματικού Μιχαέλα, Καψάλης Γιάννης.
είναι πράγμα οι ταλεντάρες. Μπράβο, παιδιά. Δεύτερο γκρουπ αγωνιστική ομάδα παππέδων κόρπαν κορασίτων. Ασκούν η ελευθερία. Καψάνης Γιάννης στο τραμπολίνο. Η Ναταλία Χριστοπούλου στο τραμπολίνο. Μορφούλα Μαλτζή στο τραμπολίνο. Κανδύλα Αέρη. Πνευματικού Μιχαέλα. Και ο Γιάννης ο Ταψάλης. Δεύτερο γκρουπ, αγωνιστική ομάδα, παππέδων τα πρόσθετα. Στο τραμπολίνο, ασκούν η ελευθερία. Έλαβε μέρος στο πρωτάθλημα Νοτιού Ελλάδας και προκρίθηκε στην τελική φάση. Κατερίνα Χριστοδουλάκη συμμετείχε φέτος στο πρωτάθλημα τραμπολίνου Νοτιού Ελλάδος. Σαββίδης Ευθύμιος, πρώτη θέση στο ομαδικό 2013-2014. Πρώτη θέση στο ομαδικό double 2013. Τρίτη θέση στο ομαδικό double 2014.
Λευτέρης Τσιριγότης. Τέταρτος τραμπολίνο 2013. Πρώτη θέση στο ομαδικό 2013 και 2014. Πρώτη θέση στο double 2013. Πρώτη θέση στο συγχρονισμένο 2013. Τρίτη θέση στο double ατομικό 2014. Πρώτη θέση στο double ομαδικό 2014. Τρίτη θέση στο ατομικό το 2015. Ανιφαντάκης Φίλιππος. Πρώτη θέση στο ομαδικό double 2013. Πρώτη θέση στο συγχρονισμένο 2013. Πρώτη θέση στο τραμπολίνο 2013 και 2014. Πρώτη θέση στο ομαδικό τραμπολίνο 2013 και 2014. Προκρίθηκε πρώτος στην τελική φάση των Παμπέδων Αλφα το 2015. Ζάχος Νέστορας, χάλκινο μετάλλιο φέτος στην κατηγορία των εφήβων. Ελευθερία Σκούνη, στο τραμπολίνο. Κατερίνα Χριστοδουλάκη. Σαββίδης Ευθύμιος στο τραμπολίνο. Λευτέρης Τσιριγότης στο τραμπολίνο. Φίλιππος. Σάπας Νέστορας στο τραμπολίνο. I'm gonna fix you, oh, I got my man, it's my big butter, oh, no.
Ο κύριος Βασίλης Μποτάς. Συγχαρητήρια, παιδιά. Συνέχεια. Γενική γυμναστική. Συνεχίζουμε με ένα χαρούμενο πρόγραμμα μουσικοκινητικής από τα μεγαλύτερα παιδιά του τμήματος. Έρχονται 4 κούκλες να μας χορέψουν το αγαπημένο σε όλους μας Πράβα Μπρος. Καλή επιτυχία, παιδιά. Προπονήτριες και εδώ. Βάσια Γεωργακοπούλου, Σταυρούλας Ραλίκου. Για να μην ξεχάσουμε, από εδώ γύρω είναι και η κυρία Ειρήνη, φύλακας άγγελος των παιδιών μας στις προπονήσεις τους κάθε βράδυ. Στα πλατό ο Δημήτρης Γιάννης, στον ήχο ο Γιώργος και στις κερκίδες ο Δημήτρης και ο Θανάσης. Ένα θερμό χειροκρότημα.
συνεχίζουμε. Ακροβατικός διάδρομος. Στη γυμναστική τα παιδιά εκπαιδεύονται να υπερπηδούν εμπόδια, να ξεπερνούν τους φόβους τους, να προσπαθούν να βελτιώνουν τις ικανότητές τους, να ξεπερνούν τον εαυτό τους. Αυτά κι αν είναι εμπόδια για να δουν τη ζωή τους με ελπίδα και αισιοδοξία. Στο επόμενο πρόγραμμα θα παρακολουθήσετε ασκήσεις εδάφους σε ακροβατικό διάδρομο και ασκήσεις στο μίνι τραμπολίνο. Καλή επιτυχία, παιδιά! Τη χρονιά που έρχεται θα δημιουργηθούν αγωνιστικές ομάδες διαδρόμου και μινιτραμπ με σκοπό τη συμμετοχή τους στα οικεία πανελλήνια πρωταθλήματα. Και για να καλύψουμε λιγάκι το κενό, επειδή στείνω ότι τα πράγματα, θα σας παρακαλούσα ένα θερμό χειροκρότημα για την κυρία Ειρήνη που βρίσκεται εδώ δίπλα μας. Εδώ, ένα θερμό χειροκρότημα για το φύλακα και το παιδιό μας.
with the bass. The jam is live in effect, and I don't waste time. On the mic with a dope vibe, jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to provide beats and lyrics to make you shake your hands, take a chance. Come on and dance, guys, grab the world, don't wait, make the world. It's your world, and I'm just a squirrel. Trying to get a nut, so move your butt. The dance floor, so yo, what's up? Hands in the air, who wants to say yeah? Everybody over here, everybody over there. The crowd is live, and I will do this too. Party people in the house, move. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους και σε όλες.
συνέχεια γενική γυμναστική. Ένα πρόγραμμα ατομικών και ομαδικών ασκήσεων με συνοδεία μουσικής. Η μουσική συνοδεία αναπτύσσει την ικανότητα αντίδρασης σε ποικίλα ερεθίσματα, ενώ παράλληλα οι συνασκήσεις και η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας βοηθούν στην ανάπτυξη σχέσεων αλληλοσεβασμού. Έτσι, επιτυγχάνεται η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και παίρνουν οι βάσεις για τη διαβίου άσκηση. Συμμετέχουν 14 κορίτσια, 7 έως 9 ετών. Καλή επιτυχία, κορίτσια! Someone else wins the race. No, I gave up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say, come on now. When you're about to go crazy, turn around and feel as fresh as a daisy. Just run, because it's time to go and funnel and the whole world know. Chihuahua, Chihuahua here, Chihuahua there. Everybody wants it everywhere. Sing it loud. Life can be so easy. Chihuahua. Φέτος δημιουργήθηκε ομάδα ακροβατικής γυμναστικής με προπονητές τον κύριο Κώστα Νοβαράκη και την κυρία Σταυρούλα Σαραντίκου με σκοπό της συμμετοχής μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικής τον Νοέμβριο του 2015. Η Αριάδνη έχει μεγάλη παράδοση στην ακροβατική αγωνιστική γυμναστική με διεθνή παρουσία και διακρίσεις με σημαντικότερες αυτές των ζευγαριών Χαμηλού Δημήτρα, Τσίκου Αλεξάνδρα, Ποτσάκη Ελένη, Ζωή Δήμητρα και τέλος του μεικτού ζευγαριού Νοβαράκη Σαραλίκου. Με τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο του 2015, όπου διακρίθηκαν με την τρίτη θέση στο ομαδικό. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο νέο τους ξεκίνημα. Η ακροβατική γυμναστική είναι ομαδική γυμναστική. Το μυστικό της είναι ότι τα δύο, οι τρία ή τα τέσσερα άτομα που συνεργάζονται σε μία σειρά ασκήσεων λειτουργούν σαν ένα και ο θεατής ή ακόμα και οι κριτές θα πρέπει να αντιλαμβάνονται το μεταξύ τους δέσιμο και την ενότητα. Στόχος της προπόνησης λοιπόν, πέρα από τις τεχνικές του τόσο εντυπωσιακού αθλήματος, είναι να προάγει τη συνεργασία και το σεβασμό μεταξύ των αθλητών. Ακολουθεί το πρόγραμμα ακροβατικής γυμναστικής σε ζευγάρια από τους αθλητές της Αριάδνης. Στην ακροβατική γυμναστική συμμετέχουν η Σιάννα η Μαρία, η Αγγελοπούλου η Άρτεμις, η Μαστοκυριάκου Αζελίνα, ο Καπουράκης ο Μάνος, το Ράτσι Λερκιάνα,
Κούκας Χρήστος, Καμπύλα Κωνσταντίνα, Κούντα Σταυρούλα, Φιλίππου Δημήτρης, Τραχανά Εμμανουέλα, Κατσάρη Μαριτίνα, Σταθοπούλου Ειρήνη, Παστού Μπανάη, Κινίδη Γαριχαλιά, Χανδρίνου Όλγα, Γιάλτα Σοφία, Οικονόμου Σοφία, Μαδίτζη Νίκη, Καναβού Βεσπίνα. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
Μουσική. Ένα πρόγραμμα ατομικών και ομαδικών ασκήσεων με συνοδεία μουσικής. Η μουσική συνοδεία αναπτύσσει την ικανότητα αντίδρασης σε ποικίλα ερεθίσματα, ενώ παράλληλα οι συνασκήσεις και η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας βοηθούν στην ανάπτυξη σχέσεων αλληλοσεβασμού. Έτσι, επιτυχάνει την πολύ καλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και μπαίνουν οι βάσεις για τη διαβίου άσκηση. Υποδεχτείτε τη μικρή ομάδα της Γενικής Γυμναστικής της Αδιάβλης. Συμμετέχουν 16 κορίτσια 10 έως 14 ετών. Τα κορίτσια που συμμετέχουν είναι η Κουτσιφάκου Ευτυχία, η Τσουμπούη Μαργαρίτα, η Ράλη Νικολέτα, Σιόλη Ιωάννα, Νικολοπούλου Εύα, Ρίγα Ελεάνα, Ρετσίστα Ελπίδα, Κατσικανταράκι Μύρτο, Δημητρού Ηλιάνα, Καραγιανάκη Ιωάννα, Οικονόμου Σοφία, Σιάνου Γεωργία, Κοντάκου Μαρία Λένα, Τρονά Δημητρά, Γεωργακοπούλου Αναστασία, Ασκούνη Ελευθερία. Προπονήτριες, η κυρία Βάσια Γεωργακοπούλου και Ζαραλίκου Σταυρούλα. Στην κατηγορία άνδρων γυναικών με προπονητή τον κύριο Κυριάκο Παπαμίτση. Κρατούν το σύλλογό μας στις πρώτες θέσεις της πανελλήνιας κατάταξης και εκπροσωπούν τη χώρα μας στους μεγαλύτερους διεθνείς αγώνες. Καμαρώστε τα παιδιά, ένα θερμό χειροκρότημα. Ζάχος Νέστορας Τραμπολίνο. Χάλκινο μετάλλιο φέτος στην κατηγορία των εφηβών.
Γιάννη Γράψας Μάριος. Πανελληνιονίκη σε όλες τις κατηγορίες, φέτος πρώτη χρονιά στην κατηγορία ανδρών. Πρώτη θέση στο σχολικό πρωτάθλημα 2015. Προετοιμάζεται για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Dance στο Νοέμβριο του 2015. Φασούλα Αμαλία στο Τροπολίνο. Μέλος της εθνικής ομάδας. Έλαβε μέρος φέτος στο παγκόσμιο της Νταϊτόνα. Μισό μετάλλιο φέτος στο συγχωρισμένο Κατολίνο. Αργυρό μετάλλιο στο ατομικό. Προετοιμάζεται για το παγκόσμιο ο Dance 2015 Παμπέρο. Γράψας Χρήστος. Πανελληνιονίκης στις κατηγορίες παιδών και εφήβων. Γράψας Μάριος ξανά στο τραμπολίνο. Βάσουλα Αμαλία στο Ταμπολίνο. Χρήστος Γράψας. Σε πλήθος πανευρωπαϊκών και παγκοσμίων φεστιβάλ γενικής γυμναστικής. Στόχος της ομάδας μας είναι η πρόκληση και συμμετοχή της στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής στην Τσεχία τον Ιούλιο του 2016. Είναι μια πολύ δυναμική και έμπειρη ομάδα. Απολαύστε τους. Η επιμέλεια του προγράμματος ανήκει στην κυρία Εμμανουέλα Τζανίνη. Ήδρυξε το σύλλογο το 1990 που φέτος κλείνει 25 χρόνια. Είναι πρωτεργάτης της Γενικής Γυμναστικής της Ελλάδας και οι αθλητές που πέρασαν από τα χέρια της τη θυμούνται με αγάπη και σεβασμό. Και την κυρία Εμμανουέλα μας, ένα θερμό χειροκρότημα.
το μυριαστείο. Στη γενική γυναστική συμμετέχουν Σιάνο Μαρία, Αγγελοπούλου Αρτέμις, Μαστοκυριά Τρατζετίνα, Καμπουράκης Πάνος, Μαμιτζίνικη, Ντοράτσι Λαδιάννα, Πούκας Χριστός, Κοντιλά Κωνσταντίνα, Κουντά Σταυρούλα, Φιλίππου Δημήτρης. Από την κοινωνία μας,
Φίλε του Δημήτρης, Καναβουδέσκενα, Οικονόμου Σοφία, Τραχανά Εμμανουέλα, Καρτάλη Μαρουτίνα, Καμπυλά Έρη, Μαρουτζή Μορφούλα, Περίσσα Άρτα, Σταθοπούλου Ειρήνη, Παστού Δανάη, Γερουλάνο Ελένη, Μιχάλη Βίκη, Οικονομίδου Αναστασία, Κινά Λίγα Ριφαλιά, Παναγιώτου Καλλιόπη, Χοντουρίδου Ολγά, Γιάλπα Σοφία, Γιώτοπούλου Κατερίνα. Συγχαρητήρια σε όλους και σε όλες. Παρακαλούμε πολύ όλα τα παιδιά να συγκεντρωθούν στο ταπί με τις ομάδες τους. Παρακαλούμε πολύ όλα τα παιδιά να συγκεντρωθούν στο ταπί. Πάμε παιδάκια, γέλατε όλοι εδώ στο κέντρο, γέλατε εδώ στο κέντρο. Γέλατε να πούμε αναομάδα, γέλατε κυρίες μου και κύριοι. Περάσαμε καλά. Ήταν ωραία. Γέλατε εδώ πέρα, ελάτε. Πάμε να πούμε ένα ομάδα, πάμε το τραμπολίνο εκεί με τον κύριο Βασίλη. Κυρία Σταυρούλα, την ομάδα σας. Μας πως ξεκίνησε με τα μωρά, μα σιγά σιγά και πώς κορυφώθηκε τι όμορφα. Συγχαρητήρια παιδιά. Συγχαρητήρια θα ήθελα πολλά να δώσουμε στους προπονητές μας που δώσανε και φέτος την ψυχή τους. Συγχαρητήρια στα παιδιά μας που δεν ξέρω αν το καταλάβατε αλλά δώσανε το καλύτερο τους εαυτό σήμερα. Το καταλάβατε. Ωραία, συγχαρητήρια. Ήθελα να δώσω συγχαρητήρια επίσης στους εθελοντές που όλο τον χρόνο μας βοηθάνε, επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά κυρίως ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς που τραβάνε κυρίως το κάρο όλη τη χρονιά. Αδιαμαρτύρητα και αδιάκοπα. Εσάς. Συγχαρητήρια σε εσάς. Την Ελλάδα την
παιδεία την κάνουμε εμείς, το ξέρετε. Εμείς είμαστε παιδεία. Εμείς μαζί με εσάς κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πρέπει να το κάνουμε ομαδικά. Νομίζω σήμερα αποδείξαμε ότι αυτό είναι μια ομαδική διαδικασία. Εμείς είμαστε πολύ υπερήφανοι για το αποτέλεσμα. Το μαζί είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Λίγο τα παιδάκια, λίγο. Ευχαριστώ. Ωραία. Τι ήθελα να πω για αυτό το μαζί. Να σας πω λιγάκι ένα πράγμα το οποίο είναι μάλλον πρωτοφανές. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν από εδώ. Κάνουν δικές τους οικογένειες, γίνονται ενήλικες και μετά επιστρέφονται ξανά σε αυτό το σύλλογο τα παιδιά τους. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Η οικογένεια μεγαλώνει, ο κύκλος μεγαλώνει και αυτή τη στιγμή σχεδόν όλοι οι προπονητές που είναι στο σύλλογο είναι παιδιά που ξεκίνησαν από 5 χρονών. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σπουδαίο. Είμαστε μια οικογένεια, θα παραμείνουμε οικογένεια. Εύχομαι να περνάει και σε εσάς αυτό το μήνυμα. Εμείς εδώ προσπαθούμε, δεν ξέρω να τα καταφέρνουμε, προσπαθούμε να φτιάχνουμε καταρχήν ανθρώπους. Η γυμναστική είναι το μέσο. Δεν είναι ο αυτοσκοπός η γυμναστική μόνο, αλλά προσπαθούμε πραγματικά να δίνουμε παιδεία. Εύχομαι να τα καταφέρνουμε, εύχομαι να σας αποζημιώνουμε. Για τους υπόλοιπους και μια ομάδα παιδιών που προετοιμάζονται για τον Νοέμβρη έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς διακοπές. Ένα χειροκρότημα για όλους μας, για παιδιά, γονείς, τους πάντες. Μπράβο μας! Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε την τιμή να βρίσκονται μαζί μας ο αντιδήμαρχος, η αντιδήμαρχη μάλλον, ο κύριος Μπέτσης Βασίλειος και ο κύριος Θεοδωράκος Τάσος, ο κύριος Κλιάθας Αναστάσιος, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ, ο κύριος Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, μέλος της ΔΕΠΑ και η Δημοτική Συμβουλή κύριοι Κυρίτσης Ηλίας και Κασουρίδης Νικόλαος. Τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του. Θα ήθελα όμως, πέραν όλων αυτών, να κάνουμε και μια παρουσίαση στους προτεργάτες όλης αυτής της κατάστασης. Ας αρχίσουμε λοιπόν με μια μικρή παρουσίαση των προπονητών, οι οποίοι είναι στην ακροβατική γυμναστική ο κύριος Νοδαράκης Κωστής. Αθλητής της Αριάδνης, πρωταθλητής ακροβατικής γυμναστικής. Η κυρία Ζαραλίκου Σταυρούλα. Αθλήτρια της Αριάδνης, πρωταθλήτρια της ακροβατικής γυμναστικής. Στη γενική γυμναστική, η κυρία Γεώργα Κοπούλου Βάσκια. Παγκόσμια πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, αναγνωρισμένη προπονήτρια ενόργανης γυμναστικής από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και διόχτη της Νομικής Σχολής Αθηνών. Στο τραβολίνο, Σταμάτος Ζασγιάννης. Αθλητής της Αριάδνης, πρωταθλητής Ελλάδας, αναγνωρισμένος προπονητής από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τελειόφυτος της Γυμναστικής Ακαδημίας. Από το νέο έτος αναλαμβάνει ενεργή δράση ως προπονητής του Συλλόγου. Ο κύριος Βασίλης Μποποτάς, στο τραμπολίνο. Αθλητής της Αριάδνης, πρωταθλητής Ελλάδος, καθηγητής φυσικής αναγωγής, αναγνωρισμένος προπονητής τραμπολίνου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και τέλος, Κυριάκος Μαβιτζής, καθηγητής φυσικής αναγωγής, αναγνωρισμένος προπονητής τραμπολίνου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προπονητής εθνικής ομάδας τραμπολίνου από το 2005. Ασχολείται με τον υψηλό αθλητισμό από το 2001, έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών διοργανώσεων, μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Τραμπολίνου της Εθνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας ως τεχνικός σύμβουλος. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Το λόγο έχει η πρόεδρος του Συλλόγου. Να κλείσει τη λόγια. Λοιπόν, εγώ θα επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο Κυριάκος. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1990. Το 1991 παρέδωσα στην Εμμανουέλα 3 κορίτσια.
Ελπίζω ότι σε κατά δύο χρόνια θα τους φέρω και τα εγγόνια μου. Και είμαι μαζί τους, αδελφοί, στην Εμμανουέλα. Και θα ελπίζω να είμαι και για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Λοιπόν, θα ήθελα εντωμεταξύ να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου αυτούς τους δύο ανθρώπους, τον Κυριάκο και την Εμμανουέλα, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν χτίσει αυτό το σωματείο λιθαράκι-λιθαράκι. Είναι οι στυλοβάτες και η ψυχή του σωματείου. Το μεράκι τους είναι η κινητήριος δύναμη όλων των μεγάλων επιτυχιών. Είναι οι δεύτεροι γονείς των παιδιών σας και να τους εμπιστεύεστε απόλυτα. Δεν φτιάχνουν τα παιδιά σας μόνο πρωταθλητές του στίβου, πλάθουν ανθρώπους με δύναμη για να αγωνίζονται και να διεκδικούν τη ζωή. Να συμμετέχουν στην κοινωνία, να υπερπηδούν τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Σταθείτε στο πλευρό τους, δίπλα στα παιδιά σας, γιατί μετά από εσάς, σε αυτούς οφείλεται η σωστή τους διάπλαση και το χτίσιμο ολοκληρωμένων χαρακτήρων για μια κοινωνία με σωστούς πολίτες. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας καλοκαίρι. Καλησπέρα και από μένα, να μην φύγει κανένα παιδάκι. Μετάλλια και διπλώματα. Και μετά το καλό καλοκαίρι. Ωραία, εντάξει.